κατανοούμε την ανάγκη και της κυβέρνησης στην επόμενη μέρα. Όμως, ξέρετε, αυτή η επόμενη μέρα δεν πρέπει να επιτρέψει να ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες που δεν αφορούν γενικά κάποια λάθη διαχείρισης ή τέλος πάντων ποιος τοποθετήθηκε πού και σε ποιο πόστο, όπως επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφορούν κυρίως στο ότι η έλλειψη αντιπυρικής προστασίας ολοκληρωμένου τέτοιου σχεδίου με έμφαση στην πρόληψη είναι συνειδητή επιλογή όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε αυτό. Ναι, γιατί αυτό που διαχρονικά βλέπουμε ότι κάθε φορά που ξεσπάει μια μεγάλη πυρκαγιά να καίγονται δάση, να απειλούνται ζωές και να καταστρέφονται άνθρωποι, δεν είναι γενικά το αποτέλεσμα κάποιων λαθών γενικά και αφηρημένα. Είναι συνειδητή πολιτική επιλογή που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις. Άρα στο κάδρο, και αυτό ξέρετε δεν πρέπει να ξεχαστεί, είναι κρίσιμο ζήτημα. Στο κάδρο λοιπόν μπαίνουν όλοι και κάνουν τώρα προσπάθεια να βγουν ορισμένοι απ' έξω. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει λοιπόν. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει που δεν έγινε. Λοιπόν, να σας πω, καταρχήν έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις γιατί διατήρησαν τον αντιεπιστημονικό διαχωρισμό της δασοπροστασίας από τη δασοπρόσβεση. Έχουν όλοι ευθύνη για τις πολύ χαμηλές δαπάνες για την προστασία των δασών. Να σας θυμίσω ότι τα δασαρχεία ζητούσαν 17,7 εκατομμύρια και πήραν μόλις 1,7. Να σας θυμίσω τα λιγοστά μέσα που έχουν στα χέρια τους οι λιγοστοί πυροσβέστες που στην πλειοψηφία τους είναι εποχιακοί. Άρα, λοιπόν, κυρία Παναγιωτοκοπούλου, συμφωνείτε με το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέλησε τους δασοφύλακες τους 5.000. Λέει για όλες τις κυβερνήσεις, κύριε Γιαννούλη. Μην προσπαθείτε, είστε έμπειρος συνάδελφος, ξέρει τι λέει η κυρία Παναγιωτοκοπούλου. Ελάτε, κύριε Παναγιωτοκοπούλου. Αρκετά να είναι δεκανίκη της κυβέρνησης. Για την επόμενη μέρα, επειδή όπως φάνηκε και από χτες από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, η πρεμούρα τους είναι να προχωρήσουν, να τρέξουν επιχειρηματικά σχέδια. Αυτά ξέρετε που είναι έτοιμα κάτω και από την ταμπέλα της πράσινης ανάπτυξης, η οποία μην ξεγελά τον κόσμο. Πρόκειται για επιχειρηματικά σχέδια που με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος θα θυσιάσουν ξανά και το περιβάλλον και τα δικαιώματα μάλιστα των εργαζομένων. Κυρία Παναγιωτακοπούλου, λοιπόν, πάμε. Επειδή αυτή είναι η προμούρα τους, εμείς λέμε ότι η επόμενη μέρα για τον κόσμο αυτό που υποφέρει και πρέπει να σταθεί στα πόδια του. Κυρία Παναγιωτακοπούλου. Είναι να αποκαταστήσει τη ζωή του, το σπίτι του, το εισόδημά του. Θα επανέλθουμε. Θα αποζημιώσει στο 100%. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο να δοθούν. Κυρία Παναγιωτακοπούλου. Κυρία Παναγιωτακοπούλου. Η κυβέρνηση μπορεί να ζητά συνένεση και ο ΣΥΡΙΖΑ να τη δίνει απλόχερα. Γιατί ξέρετε και οι δύο έχουν κατά νου ότι πρέπει και από αυτή τη μεγάλη καταστροφή το αστικό πολιτικό σύστημα να βγει αλόβητο και κυρίως να μην φτάσει η οργή και η αγανάκτηση του κόσμου να γίνει αμφισβήτηση για την πολιτική τους, το σύστημά τους και να τους πάρει και αυτούς αμπάριζα. Και επειδή, επιτρέψτε μου, επειδή τονίζει πολλές φορές η κυβέρνηση ότι δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, θέλω να πω ότι αυτό έγινε κυρίως καταρθωτό γιατί στα πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκε μία αξιοθαύμαστη και συγκινητική λαϊκή αυτενέργεια και πρωτοβουλία ενός κόσμου που έδωσε σώμα, μάχη σώμα με σώμα για να σώσει το σπίτι του, για να σώσει τη ζωή του, την περιουσία του. Αυτή τώρα η λαϊκή πρωτοβουλία πρέπει να γίνει οργανωμένη δράση για να διεκδικηθούν πραγματικές, αν θέλετε, ανάσες ανακούφισης, όχι μόνο αυτός ο κόσμος για να την βγάλει τώρα έστω για κάποιους μήνες καθαρή, αλλά για να μπορέσει ολοκληρωτικά να σταθεί στα πόδια του. Μάλιστα. Και είναι πραγματικά επίσης συγκινητικό όλο αυτό, όλη αυτή η λαϊκή αλληλεγγύη που ξεδιπλώνεται παντού σε όλες τις γειτονιές. Είναι αλήθεια αυτό. Γι' αυτό είναι αλήθεια. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να σταθούν παντού επιτροπές αγώνα στις γειτονιές. Να προσθέσετε και συμμετέχουν όλες. Ευχαριστούμε.